Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλή εκπομπή. Τώρα πώς τα είδατε στο Βέρολινο? Καλή αρχή. Αυτά όλα, γιατί υπάρχει και μια γκρίνια για την απουσία της Αθήνας από όλες αυτές τις διαδικασίες. Καταρχήν έχω πολλές φορές πει ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι παρούσα. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει σύνορα με τη Λιβύη. Έτσι. Άρα το να μην είναι η Ελλάδα είναι ένα λάθος, το οποίο πιστεύω ότι καθοδόν θα υπάρξει μια διόρθωση. Τώρα, επί της ουσίας, αυτή η σύναξη του Βερολίνου δεν στέφθη από απόλυτη αποτυχία. Ο λόγος ήταν ότι είχε πολύ χαμηλές προσδοκίες ο κόσμος για το τι θα γίνει, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία της Μόσχας. Παρά τα αυτά έβγαλε 2-3 πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι, εντάξει, άπαντες επιθυμούν κατάπαυση του πυρός. Η κατάπαυση του πυρός όμως, για να υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν οι ξένες παρεμβάσεις μεταφοράς όπλων και παραστρατιωτικών ομάδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο την Τουρκία την ενοχλεί πάρα πολύ, διότι ο Σάρατς δεν έχει άλλη υποστήριξη στρατιωτικής φύσεως από την Τουρκία. Απτή στήριξη. Ναι, ναι, δεν έχει άλλη. Αντίθετα, ο Χαφτάρ έχει βεβαίως από την Αίγυπτο και άρα έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά και μεταφοράς οπλισμού από την Αίγυπτο. Άρα βρίσκεται ο Σάρατς σε μία, έτσι όπως το βλέπω εγώ χωρίς να είμαι κανένας μεγάλος στρατιωτικός αναλυτής, σε αδυναμία μετά από αυτού του είδους την απόφαση. Τώρα, πόσο θα τηρηθεί αυτή η εκεχηρία στη Λιβύη, αν κρίνω από την πρώτη είδηση την οποία σας δώσανε τώρα, ότι πράγματι άρχισε ήδη η... Αυτό λέει ο τουρκικός τύπος, ναι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά δεν είναι εύκολο πάντως να υπάρξει. Και υπάρχει και ένα θέμα ουσίας εδώ, μακροπρόθεσμο. Ουσιαστικά αυτοί που μάχονται στη Λιβύη είναι αυτοί οι οποίοι μάχονται γενικώς στην περιοχή. Δηλαδή δύο τελείως διαφορετικές λογικές. Η μία, η αδερφή μουσουλμάνη με από εκεί και πέρα προέκταση τους τζιχαντιστές, και οι άλλοι οι οποίοι ουσιαστικά πολεμούν τους τζιχαντιστές, πολεμούν τους αδερφούς μουσουλμάνους. Για την Αίγυπτο αυτό είναι όρος επιβίωσης. Δεν είναι αστεία, δηλαδή η Αίγυπτος δεν μπορεί ποτέ να δεχθεί ότι θα κυριαρχήσουν η λογική των αδερφών μουσουλμάνων στη Λιβύη, διότι αυτό είναι για την... Ο Σάρατς δηλαδή, διότι αυτό είναι για την Αίγυπτο η απόλυτος καταστροφή. Δεν έχουν τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα. Άρα είναι κάτι... Επίσης για την Ευρώπη ισχύει το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη και η Δύση γενικώς να έχει κάνει όλο αυτό τον αγώνα εναντίον των Ισλαμιστών, εναντίον των τζιχαντιστών, εναντίον της λογικής των αδερφών μουσουλμάνων, και από την άλλη μεριά να αποδεχθεί μια κυριαρχία αδερφών μουσουλμάνων στη Λιβύη. Τώρα εκεί συμμαχούν οι πάντες. Οι Ρώσοι δεν θέλουν με κανένα τρόπο τους αδερφούς μουσουλμάνους, διότι έχουν πλήρη συνέστηση τι σημαίνει αυτό, δηλαδή οι τζιχαντιστές κτλ. Οι Αμερικάνοι βεβαίως δεν το θέλουν, διότι είναι απειλή, ευθεία απειλή για τους Αμερικάνους. Οι Αιγύπτιοι δεν το θέλουν. Άρα μένει βασικά η Τουρκία με το Κατάρ, οι οποίοι είναι συμπαθείς προς αυτήν. Αλλά είναι η απόλυτη μειοψηφία των ξένων δυνάμεων. Έτσι, το θέμα είναι τι θέλουμε κι εμείς όμως. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε. Γιατί εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι ήταν λάθος η μη συμμετοχή της Ελλάδας στο Βερολίνο, και είπατε μάλιστα και. Ναι, αλλά μην το δραματοποιήσουμε. Δεν στέκομαι εκεί. Είπατε και για πρέπει της Γερμανίας. Ναι, ναι. Δεν εξαρτάται τώρα το μέλλον της Ελλάδος από τη συμμετοχή ή όχι του Βερολίνου. Όχι. Δηλαδή κάθε πράγμα πρέπει να το βλέπουμε και στη σωστή του διάσταση. Εμείς έχουμε μια τάση δραματοποίησης κάθε φορά των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Αλλά η εξωτερική πολιτική δεν είναι κατοστάρι. Σωστά. Είναι μαραθώνιος. Σωστά. Άρα το ζητούμενο είναι και τι θέση παίρνουμε και εμείς στα πράγματα. Με ποια πλευρά της ιστορίας είμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρουσία Χαφτάρ στην Αθήνα, οι επαφές που είχε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, ήταν μια σωστή επιλογή? Βεβαίως ήταν μια σωστή επιλογή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μην είναι παρούσα. Είτε ξεχάστε το μνημόνιο. Υπάρχει κριτική γι' αυτό. Το ξέρω. Ξεχάστε το μνημόνιο. Πέστε πως δεν έχει γίνει το μνημόνιο. Εγώ πάντοτε υποστήριζα ότι η Ελλάδα στα τεκτενόμενα
της Μέσης Ανατολής πρέπει να είναι παρούσα. Η απουσία της Ελλάδος όλα τα τελευταία χρόνια ήταν λάθος. Επί των δικών μου ημερών είμαστε παρόντες παντού. Από την Ανάπολη μέχρι οπουδήποτε. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι αυτό που λέγεται στα Χανιά honest broker. Είναι τίμιος διαμεσολαβητής. Δεν είμαστε επικαιρική δύναμη. Έχουμε καθαρές και καλές και εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε τίμοι διαμεσολαβητές. Αυτή λοιπόν τη δυνατότητα την απεμπολίσαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή πρέπει να επανέλθει και αρχίζει και επανέρχεται σήμερα. Ναι, έχουμε άποψη. Ναι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει ειρήνη στη Λιβύη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα γίνει με τη Συρία. Δεν μπορούμε αύριο η Ελλάδα να λείπει από την ανοικοδόμηση της Συρίας. Δεν μπορεί να λείπουμε από μια περιοχή η οποία, όπως και να έχουν τα πράγματα, είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα αποδέκτης των όποιων τετελεσμένων στην περιοχή. Άρα βεβαίως και θα είμαστε παρόντες. Και οφείλουμε να είμαστε παρόντες. Ο Τσαβούσολο βέβαια βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα υποσκάπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και μόνο με το γεγονός ότι προσκάλεσε το Χαφτάρ στην Αθήνα. Πολύ συμπαθής και φίλος ο αγαπητός Τσαβούσολο. Με την ίδια λογική θα μπορούσα να του πω και εγώ του Τσαβούσολο και εσύ αγόρι μου γιατί πήρες το Σάρατ 32 φορές στην Κωνσταντινούπολη. Εσύ δεν ανακατεύεσαι παίρνοντας το Σάρατς. Δηλαδή εμείς δεν θα ανακατευτούμε και θα μιλήσουμε με το Χάφταρ. Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική έχει πάρα πολύ αλλάξει. Είμαστε πλέον σε μια φάση που οι καθαρές κουβέντες αυτές λέγονται ούρμπι ετ όρμπι. Δεν είμαστε στη φάση της δεκαετίας του 80 που στέλναμε ένα πρέσβη ο οποίος πλαγίως και εμέσως έλεγε στον άλλο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών την άποψή μας και εξέφραζε ευγενικό στην δυσκολία. Και κύριε πρέσβη μου, και πρέπει να σας πω και να σας εξηγήσω και όμως τι. Σήμερα τα πράγματα λέγονται πάρα πολύ καθαρά. Και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 5 διαφορετικές κινήσεις ουσιαστικές μπήκε σε αυτή τη διπλωματική μάχη με τέτοια δύναμη, είναι αποδεικνύει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρώτον δεν είναι δεδομένη. Δεύτερον, δεν είναι προβλέψιμη, είναι ακριβώς το αντίθετο πράγμα από αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το απέδειξε και στην πράξη. Και τρίτον, είναι αποφασισμένη να μπει σε αυτό το παιχνίδι δυναμικά στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, έτσι. Αλλά και στο ρόλο μας στην περιοχή, και σας πάω, σας λέω ένα βήμα παραπέρα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην έχει ρόλο στην περιοχή. Δεν μπορεί να μην έχει ρόλο και λόγο στην περιοχή. Ναι, αλλά στο Βερολίνο κανείς δεν ασχολήθηκε με τις βλέψεις του Ερντογάν. Βεβαίως δεν ασχολήθηκε, διότι στο Βερολίνο το πρόβλημα δεν ήταν οι βλέψεις του Ερντογάν οι ευρύτερες. Δεν είναι μια διάσκεψη η οποία έγινε για την Ανατολική Μεσόγειο και για το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν μια διάσκεψη για την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη. Κάτι το οποίο ο Ερντογάν δεν ήθελε. Διότι ο Ερντογάν πίεζε αφόρητα όλο αυτό τον καιρό, πήρε, έκανε όλα αυτά τα θεατρικά, αποφάσεις της Βουλής του και τα λοιπά και θα στείλουμε στρατό και θα κάνουμε... Βέβαια και ο Ερντογάν, επειδή εγώ τον θεωρώ από τους ευφιέστερους ανθρώπους, τον Ερντογάν που ξέρω τουλάχιστον, είδε ότι 65% του τουρκικού λαού, διότι ο Ερντογάν κάνει μία δημοσκόπηση την ημέρα. Σας το λέω ειλικρινά, το ξέρω δηλαδή. Μία δημοσκόπηση την ημέρα έξω το γραφείο του. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει ο τουρκικός λαός. Όταν είδε λοιπόν το 65% του τουρκικού λαού ότι είναι κατά της στρατιωτικής εμπλοκής στη Λιβύη, άρχισε να μαζεύεται. Να ρωτήσω κύριε Μπακογιάννη. Διότι τώρα... πόσα φέρετρα αντέχει και η τουρκική κοινωνία πλέον, έτσι. Για τα ελληνοτουρκικά, θυμάμαι παλιά και όταν σας κάλυπτα κιόλας ως Υπουργό Εξωτερικών τότε, υπήρχαν πάντα εντάσεις με την Τουρκία, σε πάρα πολλά επίπεδα. Όχι σαν τη σημερινή. Όχι. Τότε όμως υπήρχε μια λογική να πέσουν χαμηλά οι τόνοι. Υπήρχαν τηλεφωνήματα, υπήρχαν ταξίδια. Υπήρχε μια λογική ότι και μια στράβη να γίνει, κάπως θα μαζευτεί το πράγμα. Και ιδιαίτερα μετά την περίοδο των ημείων. Τώρα ανησυχείτε ότι έχουν κοπεί αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας και ότι πραγματικά κλιμάκωση μπορεί να έχει κάποιο. Ναι, ανησυχώ διότι είχαν κοπεί. Είχαν κοπεί. Υπάρχει μια διαφορά. Εμείς παγίως υποστηρίζουμε ως παράταξη την άποψη ότι ποτέ οι διεύλοι επικοινωνίες με την Τουρκία δεν πρέπει να κόβονται.
πρέπει να είμαστε πάντοτε σε ανοιχτή γραμμή με την Τουρκία. Το ότι είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι με οποιοδήποτε τρόπο αποδεχόμαστε τη λογική της Τουρκίας. Σημαίνει όμως ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε μεταξύ μας και σε μια ομιγέννητο περίοδο ακραίας έντασης να έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε τα τηλέφωνα. Θυμάστε τι έγινε με τον Ηλιάκη. Για μένα ήταν από τις πιο τραυματικές στιγμές της ζωής μου, διότι βρισκόμουν στο Ελσίνκι σε μια συνάντηση τότε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Γίνεται αυτό, ο Πρωθυπουργός τότε Καραμαλής πετούσε, δεν υπήρχε καν επικοινωνία, διότι τα αεροπλάνα μας δεν έχουν αυτή τη σύγχρονη δυνατότητα να επικοινωνούν. Άρα έπρεπε να αντιδράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι είχαν σηκωθεί τα αεροπλάνα στο Αιγαίο και διότι ομιγέννητο μπορούσες να έχεις ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Τότε υπήρξε άμεση επαφή από το Ελσίνκι με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Γκιουλ. Και άμεση επαφή για να καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να κατέβουν, να μην υπάρχει στρατιωτικοποίηση αυτής της έντασης. Εμείς είχαμε θύμα, εμείς είχαμε νεκρό. Άρα έπρεπε οι Τούρκοι να κάνουν το πρώτο βήμα και το κάνανε τότε οι Τούρκοι το πρώτο βήμα με τον Γκιουλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτή η επαφή. Και γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε από την αρχή και είπε ότι εμείς θα ξαναξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο. Γι' αυτό και πήγε ο Γενικός Γραμματέας στην Τουρκία και είδε τον Γενικό Γραμματέα, έτσι ώστε αυτός ο διάλογος να ξαναξεκινήσει. Αυτός ο διάλογος δεν μας επιβάλλεται, κύριε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη, γιατί στην Ελλάδα οτιδήποτε γίνεται, λέει, τους βάλανε οι Αμερικάνοι να μιλήσουν, τους βάλανε οι Κινέζοι να μιλήσουν. Κανένας δεν μας έβαλε να μιλήσουν. Είμαι προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων αυτός ο διάλογος να γίνει και να γίνει όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικός. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια μπορεί να ανησυχεί, έχει δικαίωμα να ανησυχεί. Μα βεβαίως έχει δικαίωμα να ανησυχεί. Όταν βλέπει, ας πούμε, τον Ερντογάν κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει και να κουνάει ένα διαφορετικό χάρτη εδώ στην περιοχή και να κόβει το Αιγαίο στη μέση, λογικά ο καθένας μπορεί να ανησυχεί. Το θέμα είναι αν σε αυτή την ιστορία είμαστε μόνοι ή αν έχουμε συμμάχους. Γιατί επίσης ένα άλλο σημείο κριτικής ήταν το πρόσφατο ταξίδι στην Αμερική και η συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Ακούστηκαν πολλά και δεν ξέρω τι προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί στην κυβέρνηση, τι θα θέλαμε να βγει να μπει ο Ντόναλντ Τραμπ και να είμαστε έτσι πλήρως ικανοποιημένοι. Αλλά επειδή βλέπουμε και εκεί ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί μια άλλη φιλοσοφία, έχει μια άλλη λογική. Περιμέναμε από το State Department να βγει και να νιώσουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μία κάλυψη ή ένας ισχυρός σύμμαχος στην περιοχή. Καταρχήν, το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική ήταν επιτυχημένο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε μάθει να τα βλέπουμε αυτά με ποδοσφαιρικούς όρους. Βάλαμε τρία γκολ, την ήπιε ο άλλος. Αυτή είναι περίπου η λογική μας. Δεν είναι έτσι. Ούτε μπορεί να είναι έτσι. Και κάποτε θα πρέπει λίγο πολύ να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική σημαίνει ότι πας, εξηγείς τις θέσεις σου, τις κατανοεί ο άλλος ή δεν τις κατανοεί, ανάλογα με την αυτή, αλλά ξέρει που βρίσκεσαι. Το καλό με το Μητσοτάκη είναι ότι όταν μιλάει, μιλάει πάρα πολύ καθαρά. Και τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τα λέει με περικοκλάδες. Εξήγησε λοιπόν πλήρως στον Τραμπ ποια είναι η ελληνική θέση. Το κατεστημένο, το οποίο στο εξωτερική ανάλυση εισηγείται, έτσι, διότι και ένας πρόεδρος του, ακόμα και ο Τραμπ, που έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, παίρνει εισηγήσεις από τον Πομπέο και από τον Υπουργείο Αμήνης. Αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά που είναι τα συμφέροντά τους. Ποια είναι τα συμφέροντά τους, γιατί για σύμπτωση συμφερόντων μιλάμε τώρα, έτσι. Τα συμφέροντά τους είναι να γίνει ο EastMed, γιατί δεν θέλουν και είναι και ευρωπαϊκά τα συμφέροντα αυτά, ξέρω τη Γερμανία. Γιατί χρειάζονται εναλλακτική δρόμη, εκτός δηλαδή Ρωσίας και Τουρκίας, για να μπορεί να υπάρξει ενέργεια στην Ευρώπη. Άρα είναι κάτι το οποίο όλοι το επιθυμούν, γιατί κανένας δεν θέλει να εξαρτάται 100% μόνο από μία πηγή.
Και δεύτερον, βεβαίως, είναι προς το συμφέρον τους να μην υπάρξει καμία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό συμπίπτει με αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Συμπίπτει δηλαδή. Εμείς πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι αν γίνει στραβή με τους Τούρκους στο Αιγαίο, θα έρθουν οι Αμερικάνοι. Θα κάνουν τι οι Αμερικάνοι, θα πολεμήσουν οι Αμερικάνοι. Όχι, αλλά θα σηκώσει το τηλέφωνο όπως είχε κάνει ο Κλίντον παλιά, θα το σηκώσει ο Τραμπ, θα πάρει τον Ερντογάν. Κάπως μπορεί να μαζευτεί, όχι να πολεμήσουν. Η λογική του Τραμπ ότι εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με τα γύρω-γύρω και η έντονη έτσι, αγάπη που τρέχει προς τον Τραμπ, προς τον Ερντογάν το τελευταίο διάστημα, έχει ανισχύσει πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλά προς τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες η θέση τους είναι μια θέση η οποία είναι πολύ πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις και στο θέμα του μνημονίου με τη Λιβύη και στο θέμα του αν έχει Κρήτη φαλοκρηπίδα παραδείγματος χάρη δεν έχει από τις τουρκικές. Αυτό είναι φως φανάρι. Διότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να... Δεν είναι αλάστιχο το οποίο το προσαρμόζεις κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλεις να μετρήσεις. Είναι ένα διεθνές δίκαιο το οποίο έχει ορισμένες βασικές αρχές. Μέσα σε αυτές τις βασικές αρχές είναι τα νησιά. Έχουν υφαλοκρηπίδα. Άρα όλοι ξέρουν ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να οδηγήσει. Τώρα θα είναι εύκολο, για να το πούμε ξεκάθαρα, θα ναι, είναι απλά εύκολη δεν το ακύρωση κάποιος το αυτή του Ερντογάν. Θα είναι εύκολη ακύρωση αυτού του μνημονίου. Δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο. Θα εξαρτηθεί πολύ από τις συνθήκες οι οποίες θα δημιουργηθούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα χρειαστεί δικαιοδοσία διεθνής. Θα το δούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια δύσκολη εποχή, όπου τα πράγματα γύρω μας αλλάζουν, όπου οι ισορροπίες στη Μεσόγειο αλλάζουν. Η Ελλάδα έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει. Το ένα είναι ότι έχουμε πραγματικά μια γεωγραφική θέση εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τα δικά μας συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα συμμάχων και εταίρων. Άρα είναι πολύτιμη η παρουσία στην Κρήτη, στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Κτλ. Των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και άλλων δυνάμεων οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο σημαίνει ότι χωρίς εμάς δεν λαμβάνονται αποφάσεις ομόφωνες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας δίνει μία δύναμη και μία δυνατότητα πίεσης. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο χαρτί στα χέρια μας. Να πιέσουμε και να συμφωνήσει η Ευρώπη ότι χρειάζεται μια νέα ειδική σχέση με την Τουρκία. Μια νέα ειδική σχέση η οποία θα βάλει στο ίδιο τραπέζι τα οικονομικά και την ασφάλεια των συνόρων των ευρωπαϊκών. Εδώ έρχεται και το μηδενιστικό. Αυτό είναι, αυτό λέω. Και τα οικονομικά, ναι, δηλαδή το καρότο, αλλά και τα θέματα ασφάλειας. Αυτή πρέπει να είναι on block. Εάν αυτή γίνει από μια Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία με μια φωνή, τότε και η Τουρκία, και να είναι μια τίμια συμφωνία έναντι της Τουρκίας. Ναι, έχεις 4,5 εκατομμύρια ή 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ναι, θα σε στηρίξω σε αυτό. Δεν μπορώ να κάνω πως δεν το ξέρω ότι έχεις 4 εκατομμύρια. Αλλά θα τηρήσεις εσύ τη δικιά σου συμφωνία, το οποίο σημαίνει ότι θα ελέγξεις τις ροές σου προς την Ευρώπη. Αφού εγώ θα σε στηρίξω οικονομικά για να μπορέσεις να τους κρατήσεις και κάποια στιγμή με μια ειρήνη στη Συρία, αυτοί να επιστρέψουν στη Συρία. Είναι... Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Αντιθέτως, το χρησιμοποιεί και ως μοχλό πίεσης για πολιτικούς ή άλλους λόγους. Ναι. Το δεύτερο είναι, κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο Σχοινά μέσα στη Βουλή προχθές. Η κουβέντα είναι ότι ναι, κύριοι, οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν. Οι πρόσφυγες θα μείνουν, οι μετανάστες πρέπει να επιστρέψουν. Προαναχωρησιακά κέντρα, που υπάρχουν οι αντιδράσεις. Τα προαναχωρησιακά κέντρα, γιατί λέγονται προαναχωρησιακά, γιατί είναι κλειστά. Είναι κλειστά γιατί μέσα σε αυτά τα κέντρα θα μπουν οι άνθρωποι που θα γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Για να γυρίσουν πίσω πρέπει να είναι μαζεμένοι, γιατί αν είναι ανοιχτά και αρχίζουν και σκορπίζουν, θα κρυφτούν και δεν θα μπορέσει να τους βρει. Άρα πρέπει να τους έχει σε κλειστά κέντρα. Εκεί τα αεροπλάνα πρέπει να έχουν την ευρωπαϊκή σημαία. Να έρχονται, διότι αν εμείς θέλουμε να στείλουμε
πίσω με τα αεροπλάνα τα ελληνικά ανθρώπους στο Πακιστάν, το Πακιστάν δεν τους δέχεται. Εάν όμως έχουν ευρωπαϊκή σημαία, το Πακιστάν θα τους δεχθεί. Άρα θα πάει το μήνυμα στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και ούτω καθεξής, ότι παιδιά μην πληρώστε τους δουλέμπορους, διότι οι δουλέμποροι αυτοί θα σας πάρουν τα λεφτά και μόλις φτάσετε στην Ελλάδα σας ξαναγυρίσουν πίσω. Αυτό είναι μια πολιτική την οποία πρέπει να κάνουμε. Και τρίτο και τελευταίο, αυτό που είπαμε με τη Frontex και ήταν και μια πρόταση την οποία είχαμε κάνει με τον Ευρυπίτο Στυλιανίδη στον κύριο Σχοινά μαζί, ότι η Frontex εκπαιδεύει ανθρώπους και θα πάρει τώρα σε βάθος τριετίας 10.000 ανθρώπους. Πρέπει ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς να εκπαιδευτούν στην Ελλάδα. Δηλαδή να εκπαιδευτούν, έχουμε τρεις σχολές στη Θράκη αστυνομίας, παλιές, οι οποίες πρέπει να ξαναλειτουργήσουν, να έρθουν να εκπαιδευτούν επί τόπου, επί του εδάφους. Δηλαδή και δεν μπορεί από τη μία μεριά να είναι η Frontex στην Πολωνία, να έχει η Πολωνία όλα τα σχετικά και από την άλλη μεριά η Πολωνία να μην δέχεται ούτε έναν μετανάστη. Οπότε ας έρθει η εκπαίδευση της Frontex στην Ελλάδα. Κύριε Πακογιάννη, να σας πάω λίγο πίσω για τη Χάγη. Ποια είναι η άποψή σας? Θα πρέπει η Ελλάδα να βρει μια συμφωνία με την Τουρκία και να καταλήξει? Κοιτάξτε, αυτό είναι πάγια ελληνική θέση. Διαβάζω ότι μερικοί έχουν την άποψη, μάλιστα διάβασα και σήμερα στα νέα για κάποιους πρώην υπουργούς εξωτερικών οι οποίοι έχουν την άποψη ότι δεν είναι τώρα η ώρα της Χάγης. Δεν είναι τώρα η ώρα της Χάγης εκ των πραγμάτων, διότι θα πάρει χρόνο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη Χάγη. Εγώ όμως έχω μία άποψη, την οποία θέλω να καταθέσω, η οποία λέει ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Η λογική της αναβολής και η λογική της αδράνειας και η λογική του μίμου του σκύκλου στάρατε μας οδηγεί πάντοτε σε μία επόμενη στιγμή να εκκινούμε τη διαδικασία από χειρότερο σημείο. Λοιπόν, εμείς η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Τουρκία, να προχωρήσουμε σε ένα βάθος χρόνου βεβαίως, με βάση τις αρχές τις οποίες έχουμε. Εάν τα καταφέρουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για ένα συνυποσχετικό, να πάμε στη Χάγη και από εκεί και πέρα να παρουσιάσουμε τις δικές μας θέσεις και αν όπως όλοι λέμε εμείς έχουμε δίκιο και έχουμε δίκιο, διότι με εμάς είναι το διεθνές δίκαιο, από τη Χάγη δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και για να πούμε και το διαφορετικό, επί της ουσίας, σήμερα τα κόμματα, στη Βουλή των Ελλήνων τα κόμματα, τώρα ξέρω τώρα το, για το Βαρουφάκη δεν έχω ιδέα τώρα τι λέει για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μιλάω τώρα για τα δύο βασικά κόμματα, τα τρία βασικά κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, και από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή, τα τρία μεγάλα κόμματα τέλος πάντων της χώρας συμφωνούν σε αυτή τη γραμμή. Ναι. Και αυτό είναι κέρδος, κύριε. Είναι κέρδος ότι σήμερα στην εξωτερική πολιτική της χώρας από πλευράς στρατηγικής και μερικών τακτικών κινήσεων υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των κομμάτων. Σε εγώ το θεωρώ. Συνένεσης λέτε. Μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει την ψήφο του για διάφορα θέματα. Θα κάνει την κριτική και του και για την πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τους απόδημους. Αυτό λέω. Θα κάνει την κριτική του και ορθώς θα την κάνει. Είναι υγεία για τη δημοκρατία όταν έχεις μια κριτική, γιατί και εσύ προσπαθείς με κάθε τρόπο να είσαι καλύτερος και διότι ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική όταν ακούς το άλλο κόμμα πάντα έχεις κάτι να κερδίσεις, διότι μια εμπειρία την έχει ο άλλος, μια κουβέντα που μπορεί να στην πει μπορεί να έχει να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εντάξει, εγώ πάντα δεν το πίστευα αυτό. Χάριτος πάντως έτσι και αλλιώς στην τα εξωτερική πράγματα γενικότερα το λέω. Εγώ κύριε Πιταρά πιστεύω ότι επειδή όλοι συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι. Και ο ελληνικός λαός το ξέρει αυτό. Και ξέρει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και φιδό σε αυτά τα οποία λέμε, ενότητα και αποφασιστικότητα. Δηλαδή στον υγιή πατριωτισμό, όχι στην πατριωτοκαπηλεία, στον υγιή πατριωτισμό, τον οποίο όλοι έχουμε, γιατί εγώ δεν έχω την αλαζονία να πιστεύω ότι υπάρχει ένας Έλληνας βουλευτής που δεν είναι πατριώτης. Έτσι, για να ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Όλοι και οι 300 είναι πατριώτες. Από εκεί και πέρα λοιπόν, σε αυτά τα βασικά πράγματα
νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και είναι σημαντικό για την πατρίδα μας η δημιουργία του Εθνικού Μετώπου. Και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την πρωτοβουλία της ενημέρωσης των αρχηγών και θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση οι αρχηγοί, πρέπει να μπορούν να πούν και μια κουβέντα μεταξύ τους η οποία δεν λέγεται δημόσια, πρέπει να μπορούν ακόμα και να κάνουν κάποιες δηλώσεις που να φαντάζουν προς μια κατεύθυνση, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ένας να ξέρει και γιατί γίνονται αυτές. Αυτό θα πει Εθνικό Μέτωπο. Αυτό θα πει ενότητα και πώς το λένε, ενδυνάμωση της εθνικής μάχης την οποία πρέπει να δώσει η Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα που το φέρει κουβέντα. Επειδή σας ακούω εδώ και ώρα και μιλάτε έτσι με πολύ θερμά λόγια και για τη διπλωματία και για τον Πρωθυπουργό, έχετε την ίδια έτσι θετική αίσθηση μέχρι σήμερα και για τον τρόπο λειτουργίας κυβέρνησης? Καλά τώρα, από μένα περιμένετε να σας πω τι τώρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει 6 μήνες, αφού θα σας δεύτερον, πω. Δεύτερον, στηρίζω με πάθος την κυβέρνησή μου. Ήταν λάθος, για παράδειγμα, το μεταναστευτικής πολιτικής ότι καταργήθηκε? Το είπε ο Κυριάκος ο ίδιος. Μάλιστα. Αυτό εννοώ, ότι προφανώς και υπάρχει ένα μέα κούλπα σε μερικά πράγματα και δεν είναι καθόλου κακό. Έχω βαρεθεί το αντίθετο. Η παλιά σκοπής πολιτική, τι κάνανε? Κάνανε ένα λάθος και επιμένανε ηρωικώς πάνω σε αυτό το λάθος για να μην παραδεχθούν ότι, παιδιά, λάθος. Λοιπόν, επειδή στη ζωή δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις λάθος, όπως και σε μια κυβέρνηση, θα κάνεις λάθη. Υπάρχει λοιπόν ο Βλάξ που επιμένει στο λάθος του και ο έξυπνος ο οποίος το διορθώνει και το κάνει σωστό. Εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία ο Μητσοτάκης ανοίξει τη δεύτερη. Και είπε ότι αν ήξερα αυτά τα οποία ξέρω σήμερα, δεν θα το έχει καταργήσει. Τώρα, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ναι, πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να είναι το χθεσινό Υπουργείο που ήταν. Και αυτός ήταν και ο λόγος που καταργήθηκε. Διότι το χθεσινό Υπουργείο ήταν decor. Υπήρχε ως υπουργός. Δεν είχε αρμοδιότητες. Αλλά δεν είχε αρμοδιότητες, δεν είχε δομή από κάτω. Ναι. Αυτό που χρειάζεται σήμερα λοιπόν είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι καθετοποιημένη δομή. Όταν λέμε να έχει δομή, αρμοδιότητες, να δίνει άσυλο, να. Τέτοιο Υπουργείο υπάρχει, παραδείγματος χάρη, στην Αυστραλία με αυτές τις δομές. Υπάρχει και σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν τώρα η κυβέρνηση να πάρει τις αρμοδιότητες αυτές και να δει αρμοδιότητα, ώστε αυτό το Υπουργείο να γίνει ένα πραγματικό Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ναι, το χρειαζόμαστε. Και λοιπόν τι έγινε δηλαδή αν 6 μήνες αργότερα έχουμε ανάγκη να το δημιουργήσουμε? Δεν χάλασε ο κόσμος. Σας ανησυχεί το πολιτικό κόστος που ενδέχεται να υπάρξει μετά την απόφαση να υπάρξουν μετεγκαταστάσεις σε κυρίως χώρα ή τη συνεχιζόμενη κατάσταση που ακούσαμε και πριν στα νησιά? Βεβαίως και με ανησυχεί και με στενοχωρεί πάρα πολύ. Αν υπήρχε ένα μαγικό ραβδί με το οποίο θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην κατάσταση πριν από ένα χρόνο στις ροές, η διαχείριση θα ήταν πάρα πολύ εύκολη. Διότι θα είχαμε συγκεκριμένο αριθμό και θα τον διαχειριζόμαστε. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχουμε συνεχείς ροές, τα νησιά έχουν φτάσει στο αμήν, είναι απολύτως αναγκαία η μετεγκατάσταση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό το οποίο λέμε και φοβάται ο κόσμος είναι ότι θα έχει μια μόρια στην περιοχή του. Δεν θα έχει μια μόρια στην περιοχή του. Θα έχει ένα κλειστό κέντρο για το οποίο μιλήσαμε πριν. Άρα θα είναι ένα προαναχωρησιακό κέντρο το οποίο θα είναι κλειστό και, εν πάση περιπτώσει, με αξιοπρεπείς υποδομές. Από εκεί και πέρα η ασυλία, δηλαδή το άσυλο, θα δίνεται πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να, όσοι το δικαιούνται, να γίνουν πραγματικοί πρόσφυγες και να έχουν τα δικαιώματα αυτά. Δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Κανένας δεν θέλει στη γειτονιά του. Δύο πράγματα δεν θέλει. Όχι δύο. Τρία. Εάν βάλεις κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά, η γειτονιά ξεσκώνει. Ναι, σωστά. Εάν φέρεις κάπου οποιοδήποτε διαχείριση σκουπιδιών, η γειτονιά ξεσηκώνεται. Εάν φέρεις οτιδήποτε μπορεί να επιβαρύνει κατά κάποιο τρόπο μια γειτονιά, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα έχει αυτά τα γεωγραφικά
χιλιόμετρα, κάπου πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις και να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσει η κοινωνία να σταθεί. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μέσα τους εμείς οι Έλληνες καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νησιά για τα οποία δίνουμε διπλωματική μάχη και για, την... για το Αιγαίο, να αφήσουμε τα νησιά να καταστραφούν. Και πιστεύω ότι παρά τις αντιδράσεις το αντιλαμβάνονται οι πολίτες και θα, στο τέλος θα προσπαθήσουν να συμμετέχουν στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά.